Αυτά, ναι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η πλειοψηφία του λαού μας βιώνει ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο ταξίδι στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Μπορεί από μια πρώτη ματιά να μην υπάρχουν μέχρι τώρα οι ιστορικές αναλογίες με τον ταραγμένο 20ο αιώνα, των ακραίων συγκρούσεων και καταστροφών, των μεγάλων ελπίδων και της ανάτασης εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά και των μεγάλων διαψεύσεων, απογοητεύσεων, αλλά και ταυτόχρονα κατακτήσεων. Ωστόσο, στην κλίμακα των δύο πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα, η πλειοψηφία του λαού μας και η χώρα μας, με τις βαθιές ανακατατάξεις που προκάλεσε η καπιταλιστική κρίση του 2008, βρίσκεται πραγματικά στο μάτι του κυκλώνα. Δεκαετίες αντιλαϊκών πολιτικών επιλογών και διαπλεκόμενων συμφερόντων που τραυμάτισαν βαθιά το λαό μας και τη χώρα, οδήγησαν εκτός των άλλων σε αυτή τη θέση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα λέω αυτά γιατί σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ιδιαίτερα η αριστερά, δεν επιτρέπεται να μην αντιλαμβάνεται τη μεγάλη εικόνα. Σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνονται συνθήκες πιθανών απότομων μεταβολών που ενδέχεται να επηρεάσουν με καθοριστικό τρόπο τις εξελίξεις. Ένα πιθανό Brexit, η ραγδαία άνοδος εθνικιστικών ακροδεξιών και ρατσιστικών δυνάμεων, η προσφυγική κρίση και πολλά άλλα συνιστούν ανοιχτές προκλήσεις. Το δικό μας καράβι σε αυτή τη φουρτουνιασμένη θάλασσα ταξιδεύει. Και ναι, θέλουμε να περάσουμε το κάβο ντόρο, κλείνοντας την αξιολόγηση και απομειώνοντας το δυσβάστακτο χρέος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αλλά θα εξακολουθούμε να είμαστε σε ταραγμένα νερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι είναι απαίτηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η πολιτική αντιπαράθεση, όσο κι αν είναι σφοδρή, να γίνεται σε πραγματική βάση και με αίσθημα ευθύνης. Και νομίζω ότι σε αυτό ακριβώς το πράγμα έχει λείψει στη χτεσινή, προχτεσινή, αλλά και στη σημερινή συζήτηση. Μπορούμε να συγκρουστούμε απίστευτα στα δεδομένα που υπάρχουν, όχι σε φανταστικές κατασκευές. Μπορείτε να μας ασκείτε την πιο σφοδρή κριτική σε όλα τα επίπεδα. Όμως το ότι έχει χαθεί το μέτρο είναι αποτέλεσμα του ότι γνωρίζετε ένα πράγμα. Η στρατηγική σας, τη πάση θυσία επιστροφή σας στην εξουσία, ακυρώνεται από την ίδια την πραγματική εξέλιξη. Αυτό είναι που κρύβεται πίσω από αυτές τις απίστευτες εικόνες που έχουμε δει αυτές τις μέρες. Γι' αυτό και ο κύριος Σαμαράς αλπίζει τον ανέδυτο. Γι' αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαία στη συγκεκριμένη στιγμή η παρέμβαση του Κεντρικού Τραπεζίτη. Και να τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα μιλήσω για δύο συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν το μηχανισμό, τον λεγόμενο κόφτη, αλλά και για το ταμείο. Θέλω πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι εκείνη την πραγματικά πολύ δύσκολη βραδιά που η ελληνική αντιπροσωπεία έδινε τη μάχη της διαπραγμάτευσης, από τη γερμανική πλευρά, από τον κύριο Σόιμπλε, επιχειρήθηκε ένα κόλπο γκρόσο. Και αυτό ήταν το περίφημο ταμείο, όχι αυτό που τελικά αποτυπώνεται στο σημερινό νομοσχέδιο. Θυμάστε με ποια έδρα και πού, θυμάστε με ποια σύνθεση και πού, τα θυμάστε όλα αυτά. Κάναμε ένα συμβιβασμό. Μπορείτε να μας κάνετε κριτική όσοι θέλετε γι' αυτό. Κριτική πρώτα απ' όλα κάνουμε εμείς από τη δικιά μας σκοπιά και έχουμε πλήρη συνείδηση το ότι αυτό ακριβώς που αποτυπώθηκε ως συμβιβασμός δεν ήταν η δικιά μας επιλογή. Και είναι απολύτως σαφές αυτό το πράγμα. Εμείς από πολύ διαφορετική σκοπιά λοιπόν βλέπουμε, αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες αυτές. Όμως θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, το μέρος τέταρτο, το κεφάλαιο δηλαδή του νόμου, του σχεδίου νόμου, που αναφέρεται στο Ταμείο,
να το διαβάσετε με προσοχή και να κάνουμε αντιπαράθεση πάνω στα συγκεκριμένα σημεία. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, στους σκοπούς του Ταμείου να μην διαβάζετε ότι, πέρα από το δεύτερο που αφορά τη συμβολή στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της ελληνικής δημοκρατίας, δηλαδή στο χρέος, ότι συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Διότι αν σε αυτό το συμβιβασμό πετύχαμε κάτι, και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ουσιαστικό, είναι αυτό το 50% από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αυτής της δημόσιας περιουσίας που περνάει σε αυτό το συγκεκριμένο ταμείο, να μπορούμε πράγματι να το διοχετεύουμε στην ανάπτυξη της χώρας. Όχι μόνο των ίδιων των στοιχείων και των τμήματων που αποτελούν το Ταμείο, αλλά και συνολικά στην ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι έχουν απαντηθεί με σαφήνεια και χωρίς καμία αμφιβολία τόσο τα θέματα που αφορούν το Υποπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, το αν είναι ελληνικό ή δεν είναι ελληνικό, αν ανήκει στην ελληνική επικράτεια, στο ελληνικό δημόσιο αυτό το ταμείο, νομίζω ότι έχουν απαντηθεί με σαφήνεια, που δεν χωρούν αμφιβολία. Και θα πω και το τελευταίο σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Ποιος είπε και από πού βγάζεται το συμπέρασμα ότι ξαφνικά απαγορεύεται οποιοσδήποτε κοινοβουλευτικός έλεγχος σε αυτή τη διαδικασία? Πολύ περισσότερο δε που αν δείτε με προσοχή τις διατάξεις που διέπουν αυτό το νόμο, τα στοιχεία διαφάνειας και απολογισμού είναι πολλάκις περισσότερα από ό,τι συνέβαινε στο ΤΑΙΠΕΔ. Πολλάκις περισσότερα, το οποίο ήταν ένα ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, τελεία και παύλα. Περί αυτού πρόκειται. Σε αυτό έχουμε μία ιδεολογική σύγκρουση, έχουμε μία σαφή πολιτική διαφορά. Για μας αυτό είναι συμβιβασμός. Δεν έχουμε αυτή την άποψη, αν θέλετε, της μονόδρομης ιδιωτικοποίησης. Δεν έχουμε αυτή την άποψη. Το διακηρύσουμε σε όλους τους τόνους. Δεν το κρύβουμε αυτό το πράγμα. Αλλά μη μας λέτε ότι στερείτε το δικαίωμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τελειώνω. Και λέω ένα σημείο μόνο. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Ρένδια, και το ξέρετε πολύ καλά. Λέω ένα σημείο για τον κόφτη και κλείνω. Δεν θα πω αυτά που ήδη έχουν υποθεί. Θα πω όμως ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει το άρθρο 9. Μέσα στην διάταξη αυτή, το άρθρο 9 είναι δύο ρήτρες διαφυγής στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει περίπτωση που βρεθούμε σε μια δύσκολη θέση. Η μία αφορά βεβαίως τις φυσικές καταστροφές και η άλλη αφορά, για να μην το ξεχνάμε αυτό, και θέλω να το διαβάσω ακριβώς όπως είναι διατυπωμένο, ότι σε περίπτωση υστέρησης του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ που ξεπερνά το 0,5% κατά τους όρους παραγράφου 2 κλπ, λαμβάνει η χώρα αυτόματη προσαρμογή του μηχανισμού με αντίστοιχη μείωση της απόκλησης όπως ορίζει στο παρόν. Με απλό τρόπο, όταν υπάρχει πραγματική απόκληση, πραγματική υστέρηση από το ρυθμό μεγέθυνσης, τότε τα πράγματα αναθεωρούνται. Και αυτό είναι μία δυνατότητα και μία ρήτρα διαφυγής εξαιρετικά σημαντική στην περίπτωση που γίνουν όλα τα κακά μαζί και πέσουμε, ας πούμε, σε αυτή τη δυσκολία. Βάλτε μια τέτοια. Και τελειώνω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πέστε μου, δώστε μου 30 δευτερόλεπτα για να πω το εξής. Εμείς το ταξίδι θα το συνεχίσουμε. Και με αποφασιστικότητα, χωρίς αλαζονία, με αίσθηση ευθύνης, με αίσθηση του δικαίου, και θα κριθούμε όχι από την εφαρμογή ή όχι του προγράμματος που έχουμε συμφωνήσει, αλλά κυρίως από τα δικά μας προαπαιτούμενα, από τη δική μας ικανότητα να αφήσουμε πραγματικά ένα αριστερό αποτύπωμα σε αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ.